Να καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον Άλεξ τον Κάτσιο, όπως κάθε Δευτέρα είναι μαζί μας για μια ακόμα φορά. Καλησπέρα, Άλεξ. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Μετά τις απαραίτητες εισαγωγές θα περάσουμε και στον κόσμο του ίντερνετ επιτέλους. Θέλω να σου πω ότι η στολή μου άρεσε. Σου άρεσε. Θέλω, άμα βγει και η σελάρα, θα την πάρω. Δεν, να σου πω την αλήθεια, επειδή είναι χειροποίητη, όπως είπα, και την έχει φτιάξει η Φόνη εξ ολοκλήρου. Αν συζητήσουμε να φτιάξει ένα μεγαλύτερο μέγεθος για εσένα, θα μας ακούει. Θα σου φτιάξει και εσένα. Αυτή είναι παιδική, να πούμε βέβαια. Και είναι πολύ ωραία στο μου άρεσε από την αρχή που την είδα. Κοτόπουλο, κοκοράκι, δεν ξέρω τι. Όπως θέλει ο καθένας. Τε έχω δώσει παρουσιαστή σήμερα. Λοιπόν, σήμερα επιτέλους δικαιώθηκα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί? Τόσο καιρό στο ραδιόφωνο πάντα έκλασα τις γυναίκες οδηγούς. Ναι. Σήμερα, τώρα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μια γυναίκα οδηγό σε μηχανάκι, η οποία προσπαθεί να ξεπαρκάρει το μηχανάκι. Όχ. Καλά είπες, όχ. Να πούμε ότι είναι από κάμερα ασφαλείας. Ναι. Δεν φαίνονται, δεν ακούγονται καλά, απλά ακούγονται τα γέλια από τα άτομα που παρακολουθούν μέσα από την κάμερα ασφαλείας. Κατάλαβα. Γενικώς είναι αυτό, υπάρχει ο μύθος με τις γυναίκες οδηγούς και τα λοιπά. Ναι. Ας δούμε το βίντεο να το σχολιάσουμε μετά καλύτερα. Για πάμε. Jatuk meh, jatuk. Iku langsung bisa juga. Ayo muser, ayo pilih di, ayo. Ayo toh. Oh, tak cuna sih, tak cuna sih. Sip, ayo mundur, mundur. Jatuk, mundur, jatuk. Duh, kok jatuk meh, duh. Duh, kok jatuk meh, Cian. Se, 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 madun, se, 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 tara, naruno, se, 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 mm, mm, mm. Se, se, mm, mm. Eh, saya mundur, 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 mundur. Maju. Τι να σχολιάσω εγώ μετά. Έκανα ανακαίνιση όλο και τον καράζ για να πέρασε αυτό το μηχανάκι. Το οποίο μάλλον αυτό το αντιμετώπισε σαν αυτοκίνητο. Κατάλαβε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Να πάει μπρο-πίσω, μπρο-πίσω. Ενώ το παίρνει. Σήμερα να σου πω δικαιώθηκα. Όσε φορέ στο ραδιόφωνο έλεγα κάτι στι γυναίκε, με πέρανε και με φωνάζανε. Ότι όχι, είμαστε πολύ καλοί οδηγοί, τι είναι αυτά που λε. Πιστεύω, επιτέλου πήρα το αίμα μου πίσω. Εντάξει. Ηρέμισα. Εγώ θα πω ότι η γενίκευση δεν είναι καλό πράγμα. Δεν είναι όλε οι γυναίκε κακοί οδηγοί, όπω υπάρχουν και κακοί οδηγοί άντρε αντίστοιχα. Απλά εντάξει, πολλές φορές βλέπουμε τέτοια περιστατικά αστεία ναι. Που εντάξει. Τι να πω. Ας μην ξαναδηγήσει μηχανάκι άμα δεν μπορεί, ή ας μην το παρκάρει, ας το αφήνει κάπου πιο άνετα. Ας ήταν εύκολο να το βγάλει το μηχανάκι. Δεν χρειάζεται να πάρει όλα τα μηχανάκια, να τα πάρει από εδώ, να τα πάει πιο πέρα για να κάνει μπροστά πίσω, μπροστά πίσω. Μπορεί να θέλει να κάνει και γυμναστική παράλληλα, κατάλαβες. Ναι, είναι και αυτό, δεν το είχα σκεφτεί. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εντάξει, ήταν ένα αστείο στιγμιότυπο. Και σε αντίθεση με τη γυναίκα, πάμε σε έναν άντρα, 46χρονο, ο οποίος έκανε ρεκόρ. Μπήκε στο ρεκόρ Guinness. Οδήγησε το Mini Cooper στους δύο δεξιούς τροχούς. Α, πάμε σε πιο κασκαντεριλίκια. Ναι, ναι, έκανε τη διαδρομή Νιρεμβέργη Νόρτσφιλντ μέσα σε 45 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. Και να πούμε ότι πρόκειται για μια ζώρικη διαδρομή, αν ληφθεί υπόψη ότι έχει 20,8 χιλιόμετρα και επίσης τη συγκεκριμένη μέρα το δόστρωμα ήταν υγρό και είχε μεγάλη ηλιοφάνεια. Ωραία. Και επειδή είπες την Νιρεμβέργη, να πιαστώ και να δώσω πολλά χαιρετίσματα στην Νιρεμβέργη, γιατί πήρα μήνυμα στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook ότι μας βλέπουν, ξέρουν ποιους εννοώ. Οπότε χαιρετίσματα να πούμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαδρομή, τη γνωρίζουν πόσο δύσκολο θα ήταν. Εντάξει. Πάντως να πούμε ότι έγινε από Mini Cooper. Για να δούμε. Να το δούμε και θα το σχολιάσω μετά. Ξέρετε, άμα εδώ εικόνα.
Τι να πω, πραγματικά εντυπωσιακό επίτευγμα. Ήταν ο Κινέζος. Ρεκόρ Γκίνες εννοείται. Και να πούμε ότι ήταν πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να το καταφέρει σε δύο τροχούς. Και πόσο με στροφές. Και σε πολύ καλό χρόνο, όπως έγραψες στο βίντεο. Και θέλω να τον προκαλέσω τον Κινέζο, αν μπορέσει να κάνει διαδρομή αυτή για να έρθει με τις στροφές τις καλές που έχουμε. Λες. Ναι, μου φάνηκαν λίγο και τόσο στροφές στη σύγκριση για τα ελληνικά τα δρόμενα. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, πάντως ήταν εντυπωσιακό πώς κρατάει την ισορροπία τόση ώρα. Πήγαιναν και δεξιά και αριστερά και αυτά. Εντάξει, μπράβο. Εγώ πάντως δεν έμπαινα μέσα, να ξέρεις. Για κανένα λόγο. Ούτε συνοδηγός, ούτε τίποτα. Και να πούμε ότι δεν πρέπει να το κάνουμε για κανένα λόγο, γιατί. Α, ναι. Πάντα είναι δύσκολο. Δεν το επιχειρούμε γενικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, και παντού νομίζω. Δεν χρειάζεται. Ό,τι βλέπουμε, είχαμε κάνει και τέτοια συζήτηση. Mm-hmm. Στη στήλη ψυχολογίας με τον Μιχάλη την Παρασκευή. Ό,τι βλέπουμε στο ίντερνετ και στην τηλεόραση δεν σημαίνει ότι το αντιγράφουμε και το κάνουμε και εμείς. Γιατί να πούμε ότι τα πιο πολλά βίντεο που βλέπουμε που τα κάνουν στο ίντερνετ έχουν κάνει εξάσκηση και εξάσκηση. Δεν γίνεται ξαφνικά, μου έρχεται μια θεία φώτιση, μπαίνω στο αυτοκίνητο, γυρνάω και πάω. Γιατί αποκλείεται να πάω. Ναι, δεν νομίζω να πας. Ούτε να έχει λιώσει. Θα γυρίσει το αμάξι με το καπάκι κάτω. Είπαμε, είναι επαγγελματίες, κασκαντέρ κτλ. Οπότε. Απλά τα βλέπουμε. Απλά τα απολαμβάνετε, ναι, έτσι. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, είχαμε πει σε μια εκπομπή ότι γενικά το 2017 θα είναι μια σεζόν η οποία βγαίνουν πολλές ταινίες. Mm-hmm. Sequel, παλιές ταινίες. Καλή ώρα τώρα το βίντεο που μας ακολουθεί. Το έχουμε δει και όλοι στην τηλεόραση. Βγαίνει το καινούργιο το Ring. Ακριβώς, το 3. Το 3. Το οποίο θέλω να πιστεύω, θέλω να πάω να το δω, ότι θα είναι όπως ήταν τα προηγούμενα. Αν και φοβάμαι λίγο, γιατί συνήθως οι συνέχειες από ταινίες κάνουμε μεγάλη κοιλιά. Ναι. Μιλάμε για εξαιρετικό θρίλερ. Ναι. Εξαιρετικό από την άποψη ότι έχει κάνει τεράστια επιτυχία. Είναι κλασικό, νομίζω, πλέον. Έχει βγει και σε κινέζικη έκδοση, mm-hmm. που να πω ήταν πιο τρομακτική από την ευρωπαϊκή, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, να δεις τι έγινε. Κάνανε μια ωραία φάρσα, mm-hmm. του τύπου είναι αυτές οι φάρσες οι οποίες στην ουσία κάνουν και άμεση διαφήμιση στην ταινία που θα βγει. Είχαμε δει και με τους Ghostbusters, ναι, ναι. πριν τις γιορτές. Πάνω κάτω να σας πω τι γίνεται. Πάμε σε ένα μαγαζί με ηλεκτρονικά είδη και εκεί που σου διαφημίζω την τηλεόραση, κάτι γίνεται εκείνη τη στιγμή. Κάτι γίνεται. Θέλω να μου πεις τι αντίδραση έκανες εφόσον δούμε το βίντεο. Να το δούμε και θα το σχολιάσω μετά. Αν και επειδή ακριβώς μίλησες για το The Ring, νομίζω πάνω κάτω κατάλαβα τι είναι η φάρσα. Mm-hmm. Θα το δούμε και θα σχολιάσουμε μετά. Oh, hi. My name is Andy. Hi, Robin, nice to meet you. All right, so the first TV I'm going to show you guys is over here. It's one of our newer models. You're seeing a trailer. It's playing in regular 1080p right now. I'm going to switch it to 4K, which is the new technology. What's the biggest difference that you see? It, like, enhanced more. Very vivid. It almost looks realistic, right? Yeah. Yeah, I have to grab a different remote. So we'll be right back, and then we'll do that one, okay? Sure. Oh, my God. What do you think about the picture quality? She looks like she's gonna jump out. She looks like she's gonna jump out? More definition. Like she's right there. Like she's right there? Yeah. I mean, why? I'm just gonna touch it. Wow! Oh, chill! Oh my god! Αυτό είναι που λέμε πανέξυπνο μάρκετινγκ. Πανέξυπνο, έτσι. Ναι. Είδαμε και πότε θα βγει η ταινία. 3 Φεβρουαρίου στην Αμερική. Εμείς την περιμένουμε, νομίζω, μία μέρα μετά, 4. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, θα την πούμε αυτή στη στήλη του. Πώς θα τη δρούσεις εσύ εκεί πέρα? Δεν ξέρω, πραγματικά. Είναι από τις στιγμές που πρέπει να το ζήσεις για να δεις πώς αντιδράσεις. Δηλαδή, και εδώ στο βίντεο είδαμε κάποιοι που το κοίταζαν.
που ήταν μάλλον γυρισμένοι στα πλάγια, άρχισαν να αντιληφθούν, οπότε ναι, αντέδρασαν πολύ διαφορετικά. Εγώ γέλασα με την κοπελίτσα που η οποία έκλεισε τα μάτια. Ναι. Είναι αστείο. Είναι στο καβιλισμό. Είναι τρομακτικό, γιατί την στιγμή απλά κρίνεις τα μάτια, για ποιο λόγο δεν ξέρεις. Ναι, έτσι απλά. Και πριν βγάλουμε αυτό το βίντεο, είχα δύο μερικά σχόλια. Και γέλασα με κάποια σχόλια του κλασικού παύλα μάγκε του ίντερνετ που λένε αγώνα ήμουν εκεί πέρα, θα τη χτύπαγα, θα έκανα, θα έκανα. Ναι, ναι. Για κανένα λόγο. Εκείνη τη στιγμή, μόλις δεις, από τη στιγμή που έχει δει όλε τι ταινίε και δει αυτή τη ζωντανά Σαμάνθα, όπως λέγεται, σίγουρα θα έτρεχε κατάσταση παρκούρ, θα πηδούσε πάνω από τα είδη και θα εξαφανίζονταν. Μα βέβαια, μια κυρία εκεί πέρα έδειξε κάτω και κουτιά και τηλεοράσει και όλα. Ναι. Πάντως είναι πανέξυπνο το πώς έχει μπει. Πώς έχει αλλάξει κάπως το θέμα marketing στη διαφήμιση. Mm-hmm. Δηλαδή, στην ουσία γίνεις εσύ ο πρωταγωνιστής και σου μένει στο μυαλό, α, ήταν ωραία η φάρσα, να πάω να δω την ταινία. Σωστό. Εντάξει, τι να κάνει, η Σαμάρα είναι εμβληματική φίγουρα. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι καλή ταινία. Γιατί το έχουμε πει, 2017 βγαίνουν πάρα πολλές ταινίες. Πάρα πολλές και σε οίκο, ειδικά το καλοκαίρι. Έμαθα ότι θα βγουν και οι Πειρατές της Καραϊβικής στο καινούριο. Το περιμένουμε mm-hmm. στο καλοκαίρι. Το περιμένουμε και αυτό. Με ανυπομονησία μπορώ να το πω, γιατί αγαπάμε Johnny Depp στο ρόλο του Jack Sparrow. Όπως και να έχει, είναι μοναδικός και έχει και άλλες ταινίες, πάρα πολλές. Mm-hmm. Για όλα τα γούστα, λοιπόν. Λοιπόν, και το τελευταίο βίντεο για σήμερα. Τώρα μπαίνουμε στη τεχνολογία. Και θα σε πάω τώρα προς την Αμερική. Και να σου πω ότι ξεκίνησε η δοκιμή ενός νέου ρομπότ, το οποίο κάνει παραδόσεις δεμάτων. Και το καλό σε αυτό είναι ότι δεν παραπονιέται για το ωράριο. Και δεν απαιτεί υπερορίες. Είναι ακόμα σε δοκιμαστική έκδοση και άμα δουν ότι δεν έχει προβλήματα ελαττωματικά, θα βγει στην παραγωγή ακόμα για να αντικαταστήσει τους ταχυδρόμους. Μάλιστα. Πάλι η ρομποτική λοιπόν. Έχουμε, είπαμε, η ρομποτική κάνει άλματα ναι, τα τελευταία. Αν και εγώ να σου πω, βάζουμε μικρή παύλα, γιατί okay, θέλουν να το χρησιμοποιήσουν σαν delivery, αλλά πώς θα ανεβαίνει, μένει στον τρίτο, στον τέταρτο. Πώς θα ανέβει εκεί πάνω. Δεν ξέρω, γενικά είναι λίγο περίεργο όλα αυτά τα θέματα που λέμε ότι τα ρομπότ θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους κτλ. Σηκώνει πολύ κουβέντα το όλο θέμα. Να δούμε όμως το βίντεο για να έχουμε μια εικόνα για το πώς ακριβώς λειτουργεί και το ρομπότ και να το σχολιάσουμε μετά. Να. Φαντάζομαι θα φέρνει και φαγητό. Ναι. Θέλουν στην ουσία θέλουν να χρησιμοποιήσουν σαν εισαγωγικά αντικαταστάτη του Deliveroo. Αν και να σου πω, θα προτιμούσα να. Όχι αντικαταστάτη μεν, αλλά όταν οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες, το να βγουν τα παιδιά με τα μηχανάκια έξω. Σωστό, εντάξει. Γιατί χάνονται και θέσεις εργασίας. Χάνονται θέσεις εργασίας. Τώρα με καιρικές συνθήκες είναι κρίμα και οι άνθρωποι που πάνε να δουλέψουν με τις βροχές, με το έδαφος να μην είναι κατάλληλο. Ναι. Είναι γεγονός και είδαμε πολλούς Deliveroo εδώ στην πόλη, ακόμα και στο χιόνι που είχαμε, βγαίνανε έξω και σε τέτοιες περιπτώσεις βοηθάει. Βέβαια, φαντάζομαι λειτουργεί με GPS μάλλον, για να μην χάνει τις διευθύνσεις. Αλλά είναι όντως, γιατί όπως το είδαμε δηλαδή κατασκευαστικά, δεν ξέρω πόσα μπορεί, ας πούμε, αν θα ανεβαίνει ο ρόφος, τι ακριβώς θα γίνεται. Ναι, γιατί είδαμε η κοπέλα βγήκε έξω για να πάρει το φαγητό. Επομένως, ίσως άμα έρθει στα Γιάννενα, να λέμε τώρα κάποια στιγμή, αποκλείται να περάσει διάβαση πεζών που σταμάτησε το αυτοκίνητο. Σωστό. Θα περνούσε το αυτοκίνητο πάνω από το κανένα το ρομποτάκι. Δεν θα κατέβαινε κανένας κάτω να πάρει στο φαγητό. Γιατί τώρα είσαι στον τρίτο, τέταρτο, πέμπτο όροφο, στην ουσία παραγγέλνεις delivery γιατί βαριέσαι, δεν θέλεις να πας στο μαγαζί να το πάρεις από εκεί. Αλλιώς, για ποιο λόγο να κατέβω κάτω να πάρω το φαγητό, να μπορούσα να πάω 10 μέτρα παραπέρα. Σωστό, σωστό.
Εν πάση περιπτώσει, είναι μια εξέλιξη και αυτή τη τεχνολογία και τη ρομποτική. Παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον σίγουρα. Λοιπόν, αυτά είχαμε αυτά για σήμερα. Πολλά και ενδιαφέροντα για μια ακόμα φορά. Άλεξ, να σε ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε εδώ στο μεταξύ μας.